Ο Βασκύπ ήρθε σε μια εθνική, εδώ, άγχος δεν έχει, είτε περάσει είτε δεν περάσει, και να μην περάσει δεν θα τον δίνουν και οι φίλαθλοι. Ωραία. Τον βλέπω με τους μάνατζερ, με τον Κουτσολιάκο, τα έχει καλά. Έχει βάλει και κάτι σαβούρες πίσω, θα τα πούμε αναλυτικά. Σου λέει, αυτοί οι άνθρωποι δεν γίνονται. 200 χρόνια ελευθερία έχουνε, δεν γίνονται άνθρωποι αυτοί. Οπότε αντί να περάσω εγώ τη δική μου κουλτούρα, δεν γίνεται αυτή, θα πάω το στομάχι. Σου λέει, θα πάρω τα λεφτά και θα σηκωθώ να φύγω. Γιατί τι περιμένει τώρα. Εδώ μπορεί να παίζει και ένα άλλο παιχνίδι. Δηλαδή έρχεται ο Ζαγοράκης, να θα σου φέρω αυτό, θα σε φέρω εκείνο, πας και του κάνουν ένα θυμώσει. Mm-hmm. Δεν τον βλέπω να θυμώνει, ούτε τον βλέπω να είναι και τρομερά έτσι, τίμιος ποδοσφαιρικά. Κατέ με. Mm-hmm. Δηλαδή, τον γκολ που τρώει... Δίκαιος εννοείς τις κλήσεις του. Ναι. Τώρα δεν μπορεί να είναι ο Μαυρίας δεξί μπακ και ο Στόπερ δεξής, ο Κυριάκος. Εγώ χάρηκα που το έφαγε έτσι τον γκολ. Έδειξε τη γη μια δεξί μπακ, δεξί Στόπερ. Μέχρι να γυρίσει τον πισινό του. Γυρνά και γκολ ο Παπαδόπουλος. Θα έρθει και είναι στα δειλινά και κάνει κανένα ζεμπέκι, κοπατάει το λουλούδι, το τακούνι πάνω κάτω γλιστερό. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά τώρα. Δεν μπορεί να βγάζει τον Τζόλι να βάζει τον Λιμιό. Δεν μπορεί να παίζει, για παράδειγμα, τον Κίτσιου, καλύτερο μπακ δεξί της Τουρκίας, και να έχει τον Μπακάκι και τον Μαυρία. Δεν μπορεί να έχει έξω τον Σιώβα. Δεν είναι καλό παιδί ο Σιώβας. Εγώ ξέρω και την οικογένεια, τον πατέρα στην Καβάλα. Εξαιρετικό παιδί. Δεν μπορεί να παίζει ο Σιώβας με τον Μέση αντίπαλο και α τρώει τρία γκολ. Έτσι, το Μέση τα φάει. Και έναν ο Σβάρδας. Δεν γίνεται να παίζει ο Κυριάκος επειδή έχει τον Κουτσολιάκο. Τι είναι ο Κουτσολιάκος, Δερβένα Γκάστ είναι. Μάγκας είναι. Μάγκας είναι. Ο Κουτσολιάκος είναι μάγκας, αλλά και εμείς από εδώ δεν μπορούμε να το τρώμε το έργο. Γιατί εμείς εδώ δουλεύουμε, δεν έχουμε μανατζαρέους φίλους. Ο δικός μου πες μια κουβέντα, δεν έχει τέτοια. Μπορεί να έχουμε την τρέλα μας, αλλά δεν έχει. Mm-hmm. Ο Κουτσολιάκος λοιπόν κάνει τα κουμάντα στην Εθνική. Δίνει τα χαρτάκια στο φασκί και παίζει με τη Γεωργία και φέρνει τη Γεωργία μετά το 20 λεπτό την καλύτερη ομάδα. Είναι προσβολή. Είναι προσβολή ποδοσφαιρικά. Οι Γεωργιανοί να έχουν καλύτερο σύνολο. Δεν με νοιάζει το αποτέλεσμα. Η εικόνα του παιχνιδιού δείχνει ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι Γεωργιανοί, ποδοσφαιρικά είναι καλύτεροι από εμάς, πιο οργανωμένοι. Πιο καλή εντεκάδα, πιο καλό προπονητή, πιο καλές αλλαγές, πιο τίμιες κλήσεις. Οι αλλαγές του είχε αργό σεντερφόρ, τον έβγαλε, το παιδί βαρύ ήταν, έβαλε πιο ελαφρύ, για παράδειγμα. Εμείς βγάλαμε τον Τζόλ επειδή έχασε τον γκολ, θα βάλουμε τον Λιμιό επειδή του κύριου Κουτσολιάκ. Βάλαμε τον στόπερ δεξί, τον κύριο Κυριάκο Παπαδόπουλο, πολυτραυματία, και αργό μου λέει ένας συνάδελφος, πήγε μου την πει, τι έχεις να πεις για τον Κυριάκο με την Ισπανία. Του λέω, ρε άμπαλε, εκεί αυτός πήρε λίγα μέτρα και είχε τέσσερα χάφ να μαρκάρουν σαν σκυλιά. Δεν πήγε μπάλα εκεί πίσω. Στον Άρη, για παράδειγμα, η τετράδα, τι καλή τετράδα άμυνας. Ναι, όταν πήγε στην Τούμπα και πήγε μπάλα στον αέρα, θα φάγανε δύο γκολ και κάναν καθυστέρηση, μου φάγανε το τρίτο. Πήγε μπάλα μέσα. Είμαι εκεί, σε θέλω η τετράδα. Δεν σε θέλω να έχω τέσσερα γαϊδούρια να τρέχουν σαν σκυλιά και να μην φτάνει μπάλα εκεί. Φάτωνα τον Κυριάκο λοιπόν, κύριε Κουτσολιάκο. Φάτωνα λοιπόν τον δεξί τον μπακ. Φάει το Λιμιό, κύριε Κουτσολιάκο. Εμείς θα σας τα λέμε. Δεν είμαστε συστημικοί. Δεν ξέρω, Γιάννη, εγώ αυτά ήθελα να πω. Ναι, για αρχή.